Θεματάκια θα απασχολήσουν τη σημερινή συνέντευξη, τα οποία υπόθηκαν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο από πλευρά του. Το ένα έχει να κάνει σχέση με το γήπεδο του στρατοπέδου του έκτου συντάγματος πεζικού. Σε προηγούμενες συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου είχα θέσει το θέμα να λάβουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αιτήματος παραχώρησης του συγκεκριμένα του χώρου του γηπέδου του έκτου συντάγματος πεζικού κατά χρήση στο Δήμο Κορινθίων για να διευκολυνθούν τα αθλητικά σωματεία της περιοχής, αφού βέβαια ο Δήμος βελτιώσει τις εγκαταστάσεις. Ο κύριος Δήμαρχος είχε αναφερθεί τότε ότι θα είχε επαφές με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και με τον κύριο Καμένο, κατά συνέπεια δεν λήφθηκε η απόφαση. Είχε επαφές ο Δήμαρχος, πράγματι, δεν ξέρω αν είχε με τον κύριο Καμένο ή με στελέχη, όπως μας ανέφερε στην τελευταία συνεδρίαση, αλλά δεν είχε σχέση με το θέμα που είχα θέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το ξαναέθεσα. Η συνεργασία που πάει να αναπτυχθεί, ακόμα δεν τη γνωρίζουμε, μεταξύ Δήμου Κορινθίων και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι ότι το έκτο σύνταγμα πεζικού, 300 στρέμματα περίπου, θα παραχωρηθεί στο Δήμο Κορινθίων με την διαδικασία ανταλλαγμάτων και δει τι, αφού γίνει η ιδιωτική πολεοδόμηση στο χώρο του συντάγματος, κάποια οικόπεδα θα παραμείνουν στο γήπεδο, στο χώρο του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, στο οποίο και ανήκει σήμερα ιδιοκτησιακά, και τα υπόλοιπα θα περιέλθουν στο Δήμο. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν πριν από 4-5 χρόνια στην καλύτερη των περιπτώσεων. Γνωρίζουμε όλες τις διαδικασίες που υπάρχουν στο δημόσιο σχετικά με τα πολεοδομικά θέματα. Εξάλλου βλέπετε ότι όλα τα πολεοδομικά του Δήμου Κορινθίων έχουν βαλτώσει και δεν είναι ευθύνη μόνο του Δήμου, είναι ευθύνη των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της έλλειψης προσωπικού που υπάρχει στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Εγώ έθεσα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ξανά και είπα να ζητήσουμε συγκεκριμένα το χώρο του έκτου συντάγματος πεζικού, όπως ακριβώς είναι περιφραγμένο το γήπεδο, μόνο για το γήπεδο, κατά χρήση για να μπορούν να εξυπηρετηθούν τα αθλητικά σωματεία τα οποία σήμερα ασφικτιούν στα δύο γήπεδα του συνοικισμού και το Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου. Μάλιστα, ο Δήμαρχος είπε ότι έχουν ξεκινήσει τα πολεοδομικά και δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ ανέφερα συγκεκριμένη διάταξη πρόσφατη, τώρα του 2018, διάταξη νόμου παρακαλώ, που παραχωρήθηκαν για 99 χρόνια κατά χρήση 171 στρέμματα στο Δήμο Καλαμαριάς του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στη Θεσσαλονίκη. Άρθρο 125, νόμος 4514. Πώς είναι δυνατόν εκεί να δόθηκε κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα, όπως αναφέρει η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη, και στο Δήμο Κορινθίων να μην δίνεται? Δεν το έχουμε διεκδικήσει κατά το σωστό τρόπο. Εγώ άνοιξα τον δρόμο, σήμερα είμαι ένας απλός δημοτικός σύμβουλος, άνοιξα τον δρόμο, ας τον πάρει η Δημοτική Αρχή, ο Δήμαρχος, να τον αξιοποιήσει. Με τη διαδικασία της ιδιωτικής πολεοδόμησης δεν θα τελειώσουμε ούτε σε 5 χρόνια. Δυστυχώς αυτή είναι η διαδικασία. Η πρότασή μου λοιπόν είναι ο χώρος του γηπέδου και μόνον, όπως είναι με τις κερκίδες, με τις εγκαταστάσεις, με τον στίβο, να περιέλθει κατά χρήση στο Δήμο Κορινθίων για 50 ή 100 χρόνια, δεν μας ενδιαφέρει. Και παράλληλα, αν θέλετε, ας τρέχει η διαδικασία παραχώρησης στο Δήμο κατά κυριότητα με τη διαδικασία της ιδιωτικής πολεοδόμησης. Πράγμα που μιλάμε για όλο το χώρο του έκτου συντάγματος και με τους μετανάστες μέσα.